Η μεγαλύτερη πυρκαγιά τουλάχιστον μέχρι στιγμής για το φετινό καλοκαίρι ήταν αυτή που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική περιοχή του Δήμου Σουφλίου και συγκεκριμένα στα χωριά Μάνδρα Αγριάνη. 100 στρέμματα δασικής έκτασης κάηκαν σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή πεζοπόρα τμήματα και υδροφόρα οχήματα επιχειρούν ώστε να κατασβεστεί και το παραμικρό καπνός που βρίσκεται εντός σκιωμένης έκτασης. Από την πυρκαγιά αυτή κάηκαν 100 περίπου στρέμματα και πλέον. Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης, του Σουφλίου αλλά και του Δημοτήχου με 9 υδροφόρα οχήματα διαφορών τύπων, βοηθητικά οχήματα αλλά και 3 μονάδες του πεζοπόρου τμήματος προκειμένου να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Να σημειωθεί πως το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά ήταν πολύ δύσβατο, με αποτέλεσμα τα οχήματα της πυροσβεστικής να μην μπορούν να προσεγγίσουν τη φωτιά, δυσκολεύοντας το έργο της πυροσβεστικής. Σε δασική έκταση με πυκνόδριο δάσος, σε πολύ δύσβατο σημείο. Σε σημείο δηλαδή που δεν προσέγγιζαν τα πυροσβεστικά οχήματα και αναγκαστήκαμε με πεζοπόρα τμήματα και δημιουργία μεγάλων εγκαταστάσεων να φτάσουμε το μέτωπο της πυρκαγιάς και να την περιορίσουμε. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αργά το βράδυ της Τρίτης. Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκονται ακόμη οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, αφού στον ομό επικρατούν ισχυροί άνεμοι που αυξάνουν το δίκτυο επικινδυνότητας. Κυρίως ο Νότιος Εύρος και η Σαμοθράκη ανήκουν στις περιοχές της Ελλάδος με την υψηλότερη επικινδυνότητα και πολύ μακράν περισσότερο στις περιοχές Βορείου Ελλάδος και της Θεσσαλίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο νομός Εύρου είναι ο πρώτος σε επικινδυνότητα νομός σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και αν παρατηρήσετε το χάρτη επικινδυνότητας, σχεδόν καθημερινά ο δείκτης επικινδυνότητας είναι υψηλός, δηλαδή από 3 και περισσότερο.